Καλησπέρα σας ευλογημένο μου τηλεθεατέ και πάλι με τη βοήθεια του Κυρίου μας Ιησού Χριστού βρισκόμαστε κοντά σας απόψε διαμέσου της θρησκευτικής αυτής τηλεοπτικής εκπομπής την οποία σας προσφέρει ο Καθεδρικός Ναός της Αγίας Μαρκέλας που βρίσκεται στην Αστόρια της Νέας Υόρκης. Με τις επτές ευχές και ευλογίες του Σεβασμιωτάτου Γέροντος Μητροπολίτου Αστορίας Κυρίου Πέτρου θα συνεχίσουμε και πάλι απόψε τον καρποφόρο πνευματικό διάλογο, την πνευματική συζήτηση που έχουμε με τον αγαπητό μας κύριο Αθανάσιο Σακαρέλο, θεολόγο και δικηγόρο, που σαν κύριο και κεντρικό θέμα έχει την σταύρωση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Κύριε Σακαρέλο, σε λίγα λεπτά θα ηχήσουν οι καμπάνες των Ελληνοορθοδόξων Εκκλησιών και απόψε θα ακούσουμε τα 12 Ευαγγέλια και θα ακουστεί το σήμερον κρεμάται επί ξύλου. Πρέπει να αναλύσουμε τα θέματα γύρω από τη Σταύρωση του Κυρίου και από την περασμένη εβδομάδα, από την προχθεσινή εκπομπή την Τρίτη, εθίγησαν ορισμένα σημεία τα οποία δεν μπορούμε να τα αφήσουμε έτσι να παρέλθουν, γιατί οι τηλεθεατές διψούν να μάθουν πιο πολλά για την Σταύρωση του Κυρίου μας. Πρέπει να βρεθούμε, Πάτερ Παύλε, όλοι μας σήμερα στο Γολγοθά. Να ανεβούμε το Γολγοθά και να σταθούμε κάτω από το Σταυρό του Κυρίου μας, να ατενίσουμε το πάθος του Χριστού μας, να προσευχηθούμε και να προσφέρουμε στα πόδια του Χριστού τον εαυτό μας. Είναι πράγματι μια συγκινητική στιγμή αυτή που μας προσφέρει η Εκκλησία μας. Γι' αυτό ας στραφούμε λοιπόν και πάλι στα γεγονότα αυτά της Σταυρώσεως του Χριστού μας και να δούμε πώς οι Φαρισαίοι, ο Ιουδαϊκός λαός, ο διάβολος επεδίωξε το θάνατο του Κυρίου μας, μη γνωρίζοντας ότι έτσι θα καταληθεί το κράτος το δικό του. Νομίζω, Πάτερ Παύλε, ότι θα πρέπει να επιμείνουμε κάπως στο εξής γεγονός, ότι ο Κύριος μας όταν ενυνθρώπισε δεν προσέλαβε την ανθρώπινη φύση που είχε ο Αδάμ και η Εύα μετά την πτώση. Γιατί αυτό έχει μια μεγάλη σημασία για τη σταύρωση του Κυρίου μας. Καλά, αλλιώς ήταν ο Αδάμ πριν και μετά από την πτώση. Γιατί ασφαλώς. Θα το θέσουν αυτό το ερώτημα οι χριστιανοί. Η ανθρώπινη φύση των πρωτοπλάστων πρώτης πτώσεως είχε ορισμένες ιδιότητες που δεν τις είχε μετά την πτώση. Δηλαδή τι συνέβαινε. Ο κάθε άνθρωπος έχει, λέμε σήμερα, ορισμένα πάθη. Τα πάθη του ανθρώπου είναι τα λεγόμενα διαβλητά πάθη, όπως είναι, ας πούμε, οι αμαρτίες που κάνει. Το ψέμα είναι πάθος, διαβλητό. Η κλοπή, η πορνεία, αυτά είναι πάθη αμαρτωλά. Ναι, αμαρτωλά πάθη. Αυτά δεν τα είχε ποτέ ο Χριστός. Και δεν τα είχαν και οι πρωτόπλαστοι. Αλλά υπάρχουν όμως και ορισμένα πάθη τα οποία είναι αδιάβλητα. Δηλαδή πάθη τα οποία δεν είναι αμαρτωλά. Όπως είναι, παραδείγματος χάρη, ο ύπνος. Είναι πάθος του ανθρώπου, αλλά δεν είναι αμαρτωλό πάθος. Θα μπορούσαμε να πούμε καλύτερα ότι ήταν ένα λειτουργήμα του ένα ανθρώπου. Ένα λειτουργήμα, ναι. Αλλά αυτά, εκτός από τον ύπνο, είναι η κούραση, ο υδρότας, ο θάνατος. Αυτά όλα λέγονται αδιάβλητα πάθη, τα οποία δεν τα είχαν οι πρωτόπλαστοι πρώτης πτώσεως. Και επειδή ο Κύριός μας προσέλαβε την ανθρώπινη φύση της παρακοής των πρωτοπλάστων, δεν είχε αυτά τα αδιάβλητα πάθη. Δηλαδή ακόμα και αυτές οι λειτουργίες, ακριβώς, οι αναμάρτητες, ναι, ούτε αυτές δεν τις είχαν οι, ναι, οι πρωτόπλαστοι. Ακριβώς. Δηλαδή, εάν ο Αδάμ και η Εύα δεν αμάρταναν, θα μπορούσαν να ζουν χωρίς να τρώνε. Τώρα, πώς γίνεται αυτό το πράγμα? Είναι μέσα στο μυστήριο του Θεού. Ο Θεός γνωρίζει. Οι πρωτόπλαστοι θα μπορούσαν να πολλαπλασιάζονται χωρίς να έρχονται σε σαρκική επαφή. Διότι η σαρκική επαφή επακολούθησε την πτώση. Όσο καιρό οι πρωτόπλαστοι ήταν μέσα στον παράδεισο, δεν είχαν σεξουαλικές σχέσεις. Και δράτω με τις ευκαιρίες να τονίσω και να πω ότι ο απογορευμένος καρπός δεν έχει καμία σχέση με τη σεξουαλική πράξη. Γιατί πολλοί άνθρωποι σήμερα νομίζουν ότι η σεξουαλική πράξη ήταν ο απογορευμένος καρπός.
ήταν απλούστατα ένας φυσικός καρπός ή οσδήποτε καρπός, δεν έχει σημασία. Είπε ο Θεός, δεν θα γευθείτε ένα συγκεκριμένο καρπό. Είτε μήλο ήταν αυτό, είτε σίκο, είτε οτιδήποτε άλλο, δεν έχει καμία σημασία. Οι πρωτόπλαστοι λοιπόν μπορούσαν να ζουν χωρίς να τρώνε και μπορούσαν να ζουν αιωνίως, χωρίς να πεθάνουν ποτέ. Αυτό ήταν στοιχείο της σάρκας τους. Αυτή τη σάρκα πήρε ο Χριστός. Και όταν γεννήθηκε ο Κύριός μας, μπορούσε να ζει χωρίς να τρώει ποτέ. Μπορούσε να ζει χωρίς να κοιμηθεί ποτέ. Όμως, εμείς γνωρίζουμε ότι ο Χριστός και έτρωγε και κοιμάτο και ίδρωνε και κουράζεται. Γιατί? Αυτό το έκανε ο Χριστός διότι θέλησε να ενεργήσει τα αδιάβλητα πάθη για να μην νομίσουν οι άνθρωποι ότι είναι κάτι το υπερφυσικό. Διότι αν έβλεπαν έναν άνθρωπο που ποτέ δεν τρώει, που ποτέ δεν κοιμάται, θα έλεγαν αυτός ο άνθρωπος δεν είναι άνθρωπος. Είναι ένα τέρας, θα λέγαμε. Ας μου συγχωρηθεί αυτή η έκφραση. Και έχει σημασία τώρα για τη Σταύρωση. Ο Χριστός μπορούσε να μείνει κρεμασμένος επάνω στο Σταυρό αιωνίως, χωρίς ποτέ να πεθάνει. Αυτό είναι καταπληκτικό όταν το σκεφτεί κανείς. Ναι, διότι ο θάνατος του Χριστού, σε εμάς τους ανθρώπους ο θάνατος είναι φυσικό επακόλουθο. Όταν φτάσουμε σε κάποια ηλικία, 70, 80, 100 ετών, κάποια στιγμή θα αρρωστήσουμε και είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε θα πεθάνουμε. Όμως ο Κύριός μας, μόλον ό,τι σταυρώθηκε, μπορούσε να μένει κρεμασμένος και να μην χωρίζεται η ψυχή του από το σώμα. Θα μπορούσαμε να πούμε και να προσθέσουμε ότι ο θάνατος του Κυρίου ήταν εκούσιος. Ακριβώς. Γι' αυτό λέμε και στην Εκκλησία. Ερχόμενος ο Κύριος επί το εκούσιον πάθος. Ο θάνατος του Χριστού ήταν θεληματικός. Απέθανε δηλαδή επί του Σταυρού ο Χριστός, διότι θέλησε να πεθάνει. Εκείνη τη στιγμή που ο ίδιος θέλησε να πεθάνει. Και είναι χαρακτηριστικό ότι αυτό που λέει η Αγία Γραφή. Και κλείνα στην κεφαλήν παρέδωκε το πνεύμα. Γιατί εμείς οι άνθρωποι πρώτα παραδίδουμε το πνεύμα και μετά κλείνουμε το κεφάλι, ας πούμε, φύσταται ας πούμε, η διάλυση του σώματος. Ενώ στο Χριστό, επειδή ο θάνατος ήταν εκούσιος, έκλεινε την κεφαλήν και μετά παρέδωσε το πνεύμα. Λοιπόν, ο θάνατος λοιπόν του Χριστού ήταν εκούσιος. Κάτι τώρα που μου μπαίνει στο νου μου, στη σκέψη μου, η αγωνία του Κυρίου μέσα στη Γεθσημανή. Είναι ακριβώς. Αυτό τώρα θα ήθελα να τονίσουμε τώρα. Συνδυάζεται με αυτά που είπα προηγουμένως. Ο κάθε άνθρωπος είναι στοιχείο του ανθρώπου η δειλία πρώτου θανάτου. Δεν είναι δηλαδή, πώς να σας το εξηγήσω, είναι ένα από τα αδιάβλητα πάθη. Τα οποία ο κάθε άνθρωπος αισθάνεται μια δειλία λόγω του ότι ο Θεός δεν δημιούργησε τον θάνατο και είναι κάτι το ξενόφερτο, το παρήσακτο. Ο κάθε άνθρωπος αισθάνεται τη δειλία πρώτου θανάτου. Ο Κύριος μας λοιπόν, επειδή θέλησε να ενεργεί όλα τα διάβλητα πάθη, ενήργησε και αυτό, αυτή τη δειλία πρώτου θανάτου. Γι' αυτό στον κήπο της Γεθσημανή, επειδή συμπεριφέρεται ως τέλειος άνθρωπος, θέλησε να δείξει ότι δειλιά πρώτου θανάτου. Και είπε, Κύριε, εάν είναι δυνατόν, παρελθέτω το ποτήριο να πει μου. Αλλά όχι όπως εγώ θέλω, όπως εσύ θέλεις, πατέρα μου. Είναι μια φυσική δειλία που αισθάνεται ο κάθε άνθρωπος. Και μάλιστα όταν οι Άγιοι που έχουν φτάσει στην τέλεια πνευματική ζωή πρόκειται να πεθάνουν, για να μην αισθανθούν αυτή τη δειλία και φοβηθούν, βλέπουν πολλές φορές να έρχονται άγγελοι να παραλάβουν την ψυχή τους. Βλέπουν Αγίους την ώρα του θανάτου που έρχονται για να παραλάβουν την ψυχή τους. Και ορισμένοι άγγελοι βλέπουν τον ίδιο τον Χριστό, ορισμένοι Άγιοι. Βλέπουμε δηλαδή ένα μυστήριο εδώ πέρα που συμβαίνει. Η σάρκα του Κυρίου μας λοιπόν ήταν η προπτωτική. Η προπτωτική, και αυτό έχει σημασία, διότι σήμερα πολλοί αιρετικοί λένε ότι ο Χριστός προσέλαβε την σάρκα του ανθρώπου μετά την παρακοή. Πράγμα το οποίο είναι πλάνη και οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας δεν το δέχονται. Κύριε Σακαρέλο, θα ήθελα τώρα κάτι να ερωτήσω. Βρισκόμαστε πάνω στο λόφο του Γολγοθά. Χιλιάδες Ιουδαίοι τριγύρω από το Σταυρό του Κυρίου μας
υβρίζουν τον Κύριο. Το πάθος είναι φοβερό, ο Κύριος μας είναι καρφωμένος επάνω στο σταυρό και ο Ιουδαϊκός όχλος τον περιφρονεί, δείχνει όλη την απέκθειά του, το μίσος του εναντίον του Κύριου μας. Και σε ένα σημείο ο Χριστός λέγει κάτι το οποίο το ακούνε πολλοί και το παρεξηγούν. Ο Θεός μου, να τι με εγκατέλειπες. Το ηλί ηλί λαμάσα βαχθανή. Στην εβραϊκή γλώσσα. Πολύ καλά κάνετε, Πάτερ Παύλε, και θέτετε αυτό το θέμα για συζήτηση, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο έχει δημιουργήσει πολλές παρεξηγήσεις. Και στην Ελλάδα που έχω υπόψη μου, πάρα πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι εκείνη τη στιγμή η Θεότης εγκατέλειψε τον Κύριο επί του Σταυρού. Γιατί ο Χριστός μας είναι ο ίδιος ο Θεός, οπότε... Ασφαλώς. Πώς βγαίνει αυτό το συμπέρασμα. Οι πατέρες της Εκκλησίας λένε και διδάσκει η Ορθοδοξία ότι από τη στιγμή που έγινε η σύλληψη του Κυρίου μας στο σώμα της Παναγίας Θεοτόκου, ενώθηκε η Θεότης με την ανθρώπινη φύση αιωνίως. Έγινε ασυγχύτως η ένωση, ασυγχύτως, ατρέπτος, αδιαρέτος, αμερίστος. Δηλαδή, ούτε μία στιγμή έκτοτε δεν μπορεί να χωριστεί η Θεότης από την ανθρωπότητα του Κυρίου. Επομένως και επάνω στο Σταυρό δεν χωρίστηκε ούτε κατελάχιστο δευτερόλεπτο η Θεότης από τον Χριστό, από τον άνθρωπο Χριστό. Επομένως τώρα γεννάται το ερώτημα, γιατί ο Κύριος είπε αυτές τις λέξεις? Ηλί, ηλί, λαμάσα βαχθανή, του τέστην Θεέ μου, είναι τι με εγκατέλειπες. Η απάντηση είναι απλή. Ο Κύριος μας εκείνη τη στιγμή επί του Σταυρού προσήφχετο με τον ψαλμό του Δαβίδ, νομίζω ότι είναι ο 39ος, που λέει ο Θεός μου, είναι τι εγκαταλείπες με. Δεν έχει καμία σχέση αυτό με την εγκατάλειψη. Είναι γραμμένος αυτός ο ψαλμός προ Χριστού ο Δαβίδ, είχε γράψει αυτόν τον ψαλμό. Ακριβώς. Προσήφχετο ο Κύριος μας επί του Σταυρού. Μεταχειριζόταν τους ψαλμούς του Δαβίδ ο Κύριος μας, όπως και η Εκκλησία μέχρι σήμερα. Ακριβώς. Έχει αυτούς τους ψαλμούς. Συνεπώς είναι πλάνη και αίρεσης να λέγεται ότι εγκατέλειψε η Θεότης το Χριστό επί του Σταυρού. Επίσης και ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος αναφέρει ότι και ο Κύριος μας προσήφχετο αντί ημών. Υπέρ ημών δηλαδή, ως αντιπρόσωπός μας εκείνη τη στιγμή. Ακριβώς. Κάτι θα ήθελα να επισημάνω. Ξεχάσαμε μια μορφή, τον Ιούδα. Πολλές μορφές ξεχάσαμε. Είναι ατέλειωτη η περίπτωση και ευτυχώς που και μετά από το Πάσχα θα μπορούμε να αναλύσουμε πιο εκτεταμένα την υπόθεση. Κάτι θα πρέπει να πούμε και για αυτή την περίπτωση. Ναι, ο Ιούδας είναι μια τραγική μορφή, Πατέρ Παύλε. Και είναι και τραγική για τον εξής λόγο. Διότι μετά την προδοσία του μετεμελήθη. Πλην όμως δεν εσώθη ο Ιούδας, μολονότι μετενόησε. Και αυτό δίνει ένα μήνυμα σε μας, ότι μπορεί να μετανοούμε, αλλά εάν η μετάνοιά μας δεν είναι πραγματική, δεν είναι κατά Θεόν, δεν μας οδηγεί στη σωτηρία. Δεν μπορούμε να κοροϊδέψουμε τον Θεό δηλαδή. Ο Ιούδας δηλαδή τι έκανε? Αισθάνθηκε ότι έκανε μια αμαρτία και μετεμελήθη, λέει η Αγία Γραφή. Πλην όμως ακολούθως, αντί να πράξει έργα μετανοίας, πήγε και απεινχονίστη. Εάν δεν απεινχονίζει το Ιούδας και συνέχιζε τη μετάνοιά του, θα εισώζεται. Πλην όμως έθεσε τέρμα στη ζωή του, διάλεξε ένα κακό δρόμο μετανοίας και οδηγήθηκε στην κόλαση. Και είναι ένα παράδειγμα προς αποφυγή για μας. Όταν θέλουμε να μετανοήσουμε στη ζωή μας, θα πρέπει να μετανοούμε ορθώς, όχι μόνο να μετανοούμε, αλλά να κάνουμε έργα άξια της μετανοίας. Κύριε Σακαρέλο, λίγα λεπτά πάλι απομένω στην εκπομπή μας, δυστυχώς. Λίγα λεπτά μας απομένω και θα ήθελα κάπως να ολοκληρώσετε τη σκέψη σας επάνω στο μυστήριο του Σταυρού. Πάτερ Παύλε, η σημερινή μέρα πρέπει να μας δώσει μια αφορμή για ένα σοβαρότερο προβληματισμό. Ο Κύριος μας απέθανε πάνω στο Σταυρό για να σώσει, να λυτρώσει την ψυχή τη δική μου, τη δική σας και το κάθε ενός ανθρώπου. Ήρθε ο Κύριός μας και έχισε το αίμα του για τη σωτηρία μας. Πέθανε πάνω στο Σταυρό. Και αυτή τη στιγμή θα πρέπει να καταλάβουμε ότι το μεγάλο θαύμα είναι ο θάνατος του Χριστού. Διότι πώς είναι δυνατόν ένας Θεός να πεθαίνει επάνω στο Σταυρό? Βέβαια πέθανε σαν άνθρωπος, δεν πέθανε σαν Θεός. Αλλά είναι το θαύμα αυτό. Τότε αναστήθηκε ο Χριστός. Είναι φυσικό αυτό το πράγμα. Είναι δυνατόν ο Θεός να μείνει μέσα στον τάφο? Το εκπληκτικό είναι ο θάνατος.
του Χριστού μας. Και αυτό το πράγμα το έκανε ο Χριστός για να λυτρώσει τον κάθε άνθρωπο. Και θα πρέπει να σκεφτούμε, μήπως εγώ, εσείς, ο κάθε τηλεθεατής μας, με τη ζωή του σταυρώνει τον Χριστό? Γιατί και εμείς, Πάτερ Παύλε, πολλές φορές λέμε, αυτοί οι άνθρωποι σταύρωσαν τον Χριστό μας. Και έτσι οργιζόμεθα και στενοχωρούμεθα και λέμε, αν ζούσαμε την εποχή εκείνη, εμείς δεν θα ήμεθα μεταξύ εκείνων που φώναζαν το Άρον, Άρον, σταύρωσον αυτόν. Όμως, καθημερινώς στη ζωή μας σταυρώνουμε και εμείς τον Χριστό και τον σταυρώνουμε με τις πράξεις μας. Λεγόμαστε χριστιανοί και όμως δεν ζούμε σύμφωνα με τις εντολές του Χριστού. Δεν είναι αυτό ένα νέο σταύρωμα του Χριστού? Όταν βλασφημούμε τον Χριστόν, ποιος είμαστε, τι είμαστε εμείς και τολμάμε να βλασφημούμε τον Σταυρόν του Χριστού, να βλασφημούμε τον Χριστόν μας, τον Σωτήρα μας. Όταν τα έργα μας είναι αμαρτωλά, όταν ζούμε μέσα στο ψέμα, στην κλοπή, στην ανηθικότητα, δεν σταυρώνουμε τον Χριστό? Για ποιον σταυρώθηκε ο Χριστός? Για μας. Και όμως εμείς γινόμαστε πάλι σταυρωτίδες του Χριστού. Νομίζω η σημερινή μέρα θα πρέπει να δώσει στον καθένα μας την ευκαιρία να μεταμεληθούμε. Αλλά όχι όμως σύμφωνα με τη μεταμέλεια που έδειξε ο Ιούδας. Σύμφωνα με τη μετάνοια που έδειξε ο Πέτρος. Ο οποίος Πέτρος στο πρετόριο είχε αρνηθεί τον Χριστό ενώπιον μιας παιδίσκης, μιας δούλης. Όμως εξελθών, όταν βγήκε από το πρετόριο, έκλαυσε πικρός, μετενόησε ειλικρινά, εθρύνησε, εξομολογήθηκε την αμαρτία του. Αυτό το παράδειγμα πρέπει να ακολουθήσουμε κι εμείς, ούτως ώστε σε λίγες μέρες να γιορτάσουμε χαρούμενοι την Ανάσταση του Κυρίου μας. Νομίζω αυτό είναι το μήνυμα της σημερινής μέρας. Κύριε Σακαρέλο, πράγματι αυτά που ακούστηκαν στο πρόγραμμα τόσο απόψε όσο και προχθές είναι ένα μεγάλο καταπληκτικό αποκαλυπτικό μήνυμα, αν θέλετε, για όλους εμάς. Διότι δείχθηκε σε εμάς, φανερώθηκε σε εμάς η αγάπη του Θεού προς το ανθρώπινο γένος. Πώς ο Θεός με τη σταύρωση του Υιού Του ήθελε να σώσει το ανθρώπινο γένος. Τελειώνοντας, θα ήθελα κάτι να σας ρωτήσω. Ξέρω ότι έχετε πάρα πολλά να μας πείτε. Θέλω να επιμείνω σε ένα σημείο για την υπόθεση του διαβόλου. Μάλιστα. Είναι κάπως συνταρακτικό αυτό το πράγμα με το τετέλεστε, το πώς δηλαδή η όλη υπόθεση της Σταυρώσεως ήταν για να εξαπατηθεί ο διάβολος. Ακριβώς. Θα ήθελα να το επαναλάβετε κάπως αυτό, γιατί θέλω να τυπωθεί στη μνήμη των τελεθεατών. Ναι, το θέμα είναι απλό πάλι. Ο διάβολος δεν εγνώριζε ότι ο Χριστός είναι Θεός. Διότι εάν εγνώριζε τη σοφία του Θεού, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, δεν θα τον εσταύρωνε. Και είναι φυσικό να μην τον εσταύρωνε, διότι εγνώριζε ότι θα κατελείε το κράτος του, η δύναμή του. Και γι' αυτό το λόγο ο Κύριος μας έκρυπτε τη θεότητά του κάτω από την ανθρώπινη φύση. Όσο ζούσε ο Κύριος δεν φανέρωνε ευθέως ότι είναι Θεός. Απλούστατα έκανε θαύματα τα οποία μπορεί να κάνει ο Θεός. Ανήστα νεκρούς, που είναι δείγμα της ενεργίας του Θεού, της θεϊκής ιδιότητος. Απλούστατα έκανε θαύματα τα οποία μπορεί να κάνει ο Θεός. Ανήστα νεκρούς, που είναι δείγμα της ενεργίας του Θεού, της θεϊκής ιδιότητος. Αλλά αυτό όμως ξεγελούσε τον διάβολο. Και να πω και κάτι άλλο, Πάτερ. Επειδή ο διάβολος εξαπατήθηκε και σε αυτό το σημείο από τον Χριστό που έκρυπτε τη θεότητά του, με το ίδιο όπλο θέλει σήμερα ο διάβολος να πολεμήσει τους χριστιανούς για να πάρει εκδίκηση. Δηλαδή, έρχεται ο διάβολος και λέει στους χριστιανούς, πού στην Αγία Γραφή λέει ο Χριστός ότι είναι Θεός? Γιατί πράγματι στην Αγία Γραφή είναι συγκαλυμμένο αυτό το πράγμα. Και βάζει τους οπαδούς του, τους ανθρώπους, τους μάρτυρες του Ιεχωβά. Και λένε, να, δεν βγαίνει από την Αγία Γραφή ότι ο Χριστός είναι τέλειος Θεός. Έμεσα βγαίνει, άμεσα δεν βγαίνει. Και έτσι παίρνει εκδίκηση ο διάβολος από τον Χριστό. Όπως εξαπατήθηκε εκείνος, προσπαθεί να εξαπατήσει τους ανθρώπους και να τους παραστήρει στην πλάνη. Ο Σταυρός του Κυρίου μας που κατήργησε την ισχύ του διαβόλου, να καταργήσει και την πλάνη όλων των
αιρετικών που δεν παραδέχονται και δεν προσκυνούν την θεότητα του Κυρίου μας. Ακριβώς, και θα πρέπει οι Ορθόδοξοι να προσέξουν με πάρα πολύ τις παγίδες των αιρετικών και μάλιστα των μαρτύρων του Ιεχωβά. Κύριε Σακαρέλο, ξέρω ότι αυτή τη στιγμή προετοιμαζόμαστε όλοι για να πάμε στις εκκλησίες για να ακούσουμε τα 12 Ευαγγέλια του Πάθους, αλλά ξέρω ότι θα βρίσκεστε και στο τηλέφωνο στο Καθεδρικό Ναό της Αγίας Μαρκέλας, στο 932 1592, και όλες αυτές τις μέρες θα είστε κοντά μας για να δείτε τις απαντήσεις στα διάφορα θρησκευτικά θέματα που θα απασχολήσουν τη σκέψη των χριστιανών. Την άλλη εβδομάδα θα επανέλθουμε επί το αυτό με την αναστάσιμη χαρά του Κυρίου μας, για να ολοκληρώσουμε και να συμπληρώσουμε, διότι ο Σταυρός οδηγεί στην Ανάσταση του Κυρίου μας. Είναι αλληλένδετο το έργο. Χωρίς την Ανάσταση θα ήταν η μετελές το έργο της Θείας Οικονομίας. Όλοι ξέρετε ότι θέλουν να σταματάει η υπόθεση στη Σταύρωση του Κυρίου μας. Μέχρι εκεί δέχονται τον Χριστό. Ναι, αυτό το δέχονται όσοι δέχονται τον Χριστό μόνο ως άνθρωπο. Όσοι αρνούνται τη θεότητα του Χριστού. Για μας δεν σταματάει το μυστήριο της Θείας Οικονομίας στη Σταύρωση και στον ενταφιασμό του Κυρίου. Για μας υπάρχει Ανάσταση. Και χωρίς την Ανάσταση θα ήταν μάταιη η πίστη μας, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος. Προημιακός, κύριε Σακαρέλο, η Ανάσταση του Κυρίου μας ήταν σωματική. Σωματική. Ως άνθρωπος. Απέθανε ο Χριστός και ως άνθρωπος αναστήθη. Έχουμε πολλά να συζητήσουμε για τη σάρκα του Κυρίου μας που τελικώς μας έσωσε. Μα δια τη σαρκός του Κυρίου σωσόμεθα. Η χάρη λοιπόν του Σταυρωθέντος Κυρίου μας να μας αξιώσει απόψε να εορτάσουμε τα άχραντα πάθη του Κυρίου μας, την θεόσωμο ταφή του αύριο τη Μεγάλη Παρασκευή και την Ανάστασή του που εφέτος είναι το Άγιον και Κύριον Πάσχα, όπου θα συνεορταστεί και ο Ευαγγελισμός της Παναγίας μας μαζί με την Ανάσταση του Κυρίου. Σε όλες τις ιερές ακολουθίες στο Καθεδρικό Ναό της Αγίας Μαρκέλας, τις οποίες θα χωροστατήσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης μας Κύριος Πέτρος, θα παραβρίσκεται κοντά μας ο Κύριος Αθανάσιος Σακαρέλος απόψε το βράδυ στα 12 Ευαγγέλια για να μας μιλήσει εκτενέστερα γύρω από την Σταύρωση του Κυρίου μας και στις υπόλοιπες ιερές ακολουθίες. Σας περιμένω, ευλογημένοι τηλεθεατές, να έρθετε στον Καθεδρικό Ναό της Αγίας Μαρκέλας, ούτως ώστε συγκεντρωμένοι επί το αυτό να συμπορευθούμε μαζί με τον Κύριο μας στην Σταύρωσή του, στην Θεόσωμο ταφή του και στην Τριήμερον Εξανάστασή του από τον Πανάγιο Τάφο. Καλό Πάσχα, ευλογημένοι τηλεθεατές. Peace on.